σας, λέγοντας αποφασίστε τέλος πάντων τι πολιτική θα ακολουθήσει η κυβέρνηση. Ο συντονισμός του κυβερνητικού έργου δεν είναι να παρεμβαίνουμε σε κάθε υπουργό και να τον μαλώνουμε ή να του λέμε ακριβώς το τι θα κάνει. Ο συντονισμός του κυβερνητικού έργου έχει την ευθύνη να προχωράει το κυβερνητικό έργο εύρυθμα και αποδοτικά. Δεν είναι για να... Τώρα ιδιαίτερα ο κύριος Πανούσης, κατά τη γνώμη μου, είναι ένας από τους υπουργούς ο οποίος βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα. Είναι λογικό. Βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα, κατά τη γνώμη μου σωστά συμπεριφέρθηκε στην αρχή και από την αρχή, διότι δοκιμάσαμε μία πολιτική η οποία δεν όξινε τα πράγματα αλλά επεδίωκε να τα ελαφρύνει, να τα ελαφρύνει. Δυστυχώς δεν πέτυχε 100% αυτή η πολιτική. Αλλά εδώ θα μου επιτρέψετε να πω το εξής, που έχει δίκιο ο κύριος Πανούσης. Ο κύριος Πανούσης ξέρει και τα γεγονότα και τα πριν και τα έχει μετρήσει. Και μιλάει και λέει ότι οι καταλήψεις στα πολυτεχνία, στα πανεπιστήμια και στις Πριτανίες, οι καταλήψεις κτηρίων κλπ. Ήτανε και είναι ένα συνεχές πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία από το 1974 και δόθε. Έτσι, και όπως κατηγορούνται τα εξάρχεια, είπε και 40 χρόνια. Και σε περισσότερες περιοχές ήταν πολύ πιο έντονο. Άρα, όταν θέλουμε να κάνουμε κριτική στην πολιτική που ασκείται ή στα αποτελέσματα, τα καψίματα και όλα αυτά που γίνονται και στις περιοχές, πρέπει να έχουμε και ένα συγκριτικό. Και συγκριτικά έχουμε πλεονέκτημα. Είναι λιγότερα από αυτά που γινόντουσαν. Είναι λιγότερα από αυτά που γινόντουσαν. Είναι αυτό τώρα, σας αρκεί αυτό? Αυτό είναι δύο λεφτά. Εγώ αυτό που λέω είναι για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί βομβαρδίζεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λες και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά. Σε αυτό που θα καταλάβαινα να μας κάνουν μία κριτική τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι, εντάξει ΣΥΡΙΖΑ, εμείς τόσο καιρό χιλιοκάψαμε και την Αθήνα και όλη την Ελλάδα, σε παρακαλούμε, προσπάθησε εσύ να μην συνεχίζεις να καις. Αυτό είναι μια άλλη γραμμή. Αλλά το να βγαίνουν τώρα αυτοί που χιλιοκάψανε όλη την Ελλάδα, yeah, που καταστρέψανε όλη την Ελλάδα, και να μας κάνουν κριτική εμάς γιατί έγιναν πέντε φορές καταλήψεις, όταν άλλες φορές γινόταν μέρα νύχτα. Στην Βρετανία, παρακαλάει η Βρετανία να μπείτε μέσα. Μα πάλι το ίδιο μου λέτε. Εντάξει. Εγώ σας λέω. Άρα θα κληρονομήσετε το πρόβλημα στους επόμενους σε μικρότερο βαθμό από ό,τι το κληρονομήσατε. Εμείς πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι σιγά σιγά θα καταφέρουμε. Σιγά σιγά θα καταφέρουμε ένα τέτοιο φαινόμενο να το ελαττώσουμε μέχρι να το μηδενίσουμε. Σιγά σιγά. Και πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Κύριε Φλαμπουραρή, εσείς ως παρός αριστερός ξέρετε και τα τοποθετείτε ωραία τα πράγματα στα λόγια. Εδώ υπάρχει όμως μια πραγματικότητα. Έχετε έναν υπουργό δημόσιας τάξης, προστασίας του πολίτη, όπως λέτε, ο οποίος φωνάζει με κάθε τρόπο, με άρθρα, με δηλώσεις και λέει: Δώστε μου μια γραμμή, μια πολιτική. Δεν ξέρω τι να κάνω. Αυτό λέει. Εάν έχετε έναν υπουργό που δεν ξέρει τι να κάνει, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Εάν έχετε μια κυβέρνηση που δεν του λέει τι να κάνει, επίσης καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ναι, πρέπει να. Φυσικά έχουν καεί, έχει καεί η Αθήνα πολύ περισσότερο στο παρελθόν. Δεν το συζητάμε αυτό, αλλά δεν είναι το θέμα μας. Το θέμα είναι τι κάνετε εσείς. Εγώ λέω είναι. Δίνετε γραμμή, ποια είναι η πολιτική σας. Λέω δύο λεφτά. Είναι το θέμα μας, διότι δεν ξέσπασε ένα φαινόμενο μόλις γίναμε εμείς. Όχι, το φαινόμενο που ξέσπασε είναι ότι ο ένας υπουργός σας λέει: Δώστε μου, πέστε μου τι να κάνω. Αυτό είναι το φαινόμενο που ξέσπασε. Νομίζω, και δεν του λέτε. Νομίζω ότι και αυτό είναι, και αυτό είναι υπερβολή. Ο κύριος Πανούσης ξέρει πολύ καλά τι να κάνει και το έχει συζητήσει και στα αρμόδια όργανα και στα όργανα που είναι στο Υπουργείο που είναι, και με τον κύριο Βούτση και με τον κύριο Παρασκευόπουλο και με την Τασία, δηλαδή το έχουν συζητήσει. Από τη συζήτηση μέχρι την
πλήρη αντιμετώπιση του προβλήματος υπάρχει διαφορά. Εγώ πιστεύω έτσι, με αυτόν τον τρόπο που πηγαίνει, πραγματικά πάρα πολύ γρήγορα και όχι για την Πάσχα, γιατί θα σταματήσουν. Θα πάνε όλοι για τα κόκκινα αυγά. Μήπως και, περιμένετε αυτό. Και θα σταματήσουν. Δεν αυγά. Περιμένουμε τίποτα. Έχουμε μία τακτική. Σου λέει ποτέ και στα κόκκινα αυγά. Ναι, εντάξει, σου λέει Πάσχα, είμαστε, δεν φύγουν. Έχουμε μία τακτική και μία στρατηγική η οποία. Έχετε, αν λέτε. Έχουμε, γιατί ο Πάνος λέει δεν έχουμε. Έχουμε, έχουμε. Δεν την κρίνουμε εμείς την τακτική σας. Αυτό αποτέλεσμα. Έχουμε και το ξέρει. Το μόνο που κρίνουμε όμως είναι ότι ο υπουργός σας φωνάζει δημοσίως και με κάθε τρόπο. Κύριε Φλαμπουράρη, κυρία κυβέρνηση, δεν ξέρω πώς να το πω, πέστε μου τι θέλετε να κάνω. Αυτό ξέρουμε εμείς. Το τι τακτική θα ακολουθήσετε εσείς, μπορεί να είναι δίκιο εσείς. Εμείς ξέρει ότι θέλουμε πραγματικά να παίξει το ρόλο του το Υπουργείο. Δηλαδή ο ρόλος του είναι να προφυλάσει και τη δημόσια περιουσία και τους ανθρώπους από διάφορα πράγματα τα οποία φύγουν την ακεραιότητά τους. Και θέλω, το ξέρει πολύ καλά. Θέλω να μου σχολιάσετε επίσης άλλο ένα και να μου πείτε αν συμφωνείτε εσείς ως κυβέρνηση. Συμφωνείτε με την άποψη του κυρίου Παρασκευόπουλου ότι η ελληνική πολιτεία τύφλωσε τον τρομοκράτη? Δεν είπε αυτό. Το είπε ακριβώς έτσι. Δεν είπε αυτό. Είπε κάτι άλλο. Είπε ότι οι συνθήκες κράτησης, ναι, οι συνθήκες οι νοσοκομιακές, ναι, στα που είναι απαράδεκτες και όλοι το λέμε, ας πει κάποιος ότι δεν είναι απαράδεκτες, ναι, δεν είναι δηλαδή για να μπορεί μέσα σε ένα νοσοκομείο φυλακής να νοσηλεύεται ένας άνθρωπος, ένας τρομοκράτης, ένας οποιοσδήποτε ο οποίος έχει πάνω από 80% προσωπικά έτσι, και σε αυτές οι συνθήκες τυφλώθηκε. Προσωπικά. Όχι η κυβέρνηση ή οι φυλακές, σε αυτές τις συνθήκες. Και λέει ότι από τη στιγμή, μέχρι που να αλλάξουμε τις συνθήκες αυτές των φυλακών, μέχρι που να αλλάξουμε τις συνθήκες μέσα στα περίθαλψης των αρρώστων, όσο να αλλάξουμε σε αυτές τις συνθήκες, πρέπει αυτοί που έχουν πάνω από 85, ξέρω εγώ πόσο mm-hmm. %, αναπηρία, να νοσηλεύονται κατοίκον. Πού είναι άλλη, η τρέλα, πού είναι άλλο το συζητούμε, λάθος. Άλλο συζητούμε, δεν ρώτησα εγώ αυτό. Δεν ρώτησα εγώ αυτό. Όχι, το κρίνουμε μετά. Ναι, αυτό. Αλλά η ερώτηση, θα το κρίνουμε η μετά. Ερώτηση είναι συνολική. Όταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης λέει ότι αυτοτραυματίστηκε μεν ο ξηρός, αυτοτραυματίστηκε. Έσκασε βόμβα και αυτοτραυματίστηκε. Δεν εγκρέμισε από την καρέκλα του. Έσκασε βόμβα και αυτοτραυματίστηκε. Πήγε να το σκοτώσει ανθρώπου. Τι λέει, λοιπόν, αρνείται κανείς ότι έσκασε βόμβα. Λοιπόν, δύο λεπτά. Αλλά πήγε να σκοτώσει 20 ανθρώπους. Ποιος το αρνείται αυτό? Μπράβο. Λοιπόν, αλλά. Μην μας πείτε ότι είμαστε για σύμμαχοι των 17 Νοεμβρίων. Δεν αυτό, λέω εγώ. Αλλά την ευθύνη την έχει η ελληνική πολιτεία που τυφλώθηκε. Θα πω, ξέρω, να ζητήσει αποζημίωση από την ελληνική πολιτεία. Δεν είπε έτσι. Δεν είπε έτσι. Θέλω, γι' αυτό το λέω όλο το τι έγινε. Και πέστε μου τώρα με βάση αυτό που σας αφηγήθηκα εγώ που είναι η πραγματικότητα, αν λέμε ότι τον τύφλωσε η κυβέρνηση. Δεν λέμε αυτό. Η αδυναμία αποτελεσματικής περίθαλψης κατέληξε στο να είναι πρακτικά τυφλός. Τελεία. Αυτό σημαίνει ότι οι συνθήκες που του πρόσφερε η ελληνική πολιτεία τον τύφλωσαν. Ναι. Αυτό. Έτσι. Να είμαστε σαφείς. Αυτό τι είναι λάθος. Όχι, πέστε μου το εξής. Εγώ το είπα με πιο ωραία λόγια. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Δεν συζητούμε αν πρέπει ή δεν πρέπει να βγει. Αυτό είναι ένα άλλο. Όχι, εγώ για το προηγούμενο λέω. Αν οι συνθήκες, να σας πω, ναι, αν οι συνθήκες περίθαλψης στο σοφρονιστικό μας σύστημα ήταν ανθρώπινες, εγώ δεν θα έλεγα να βγει. Θα έλεγα να παραμείνει μέσα, να του παρέχονται οι πρώτες βοήθειες. Τότε αν, πολύ απλά αν θα σου σύνθημα... φτιάξτε. Μα... καταλαβαίνετε τώρα. Φτιάξτε. Και να έχει βγει ο ξηρός, ναι, και να πει: παιδιά, με έκανα ακούτε... και όλα. Σου πήγα να σκοτώσω ανθρώπους, τώρα το μετανιώνω τα πράγματα. Με ακούτε αυτό που σας είπα. Αλλά την πληρώνουν και άλλοι. Δεν πληρώνει μόνο ο ξηρός. Μα όσοι έχουν πάνω από 85 θα βγουν. Την έχουν πληρώσει πολύ, λέω. Αυτές τις συνθήκες τις έχουν πληρώσει πολύ. Όπως ξέρετε πολύ καλά. Και εμείς θα επιδιώξουμε να τις αλλάξουμε. Αλλά λέμε, ας πούμε. Ίσως το βασικό θέμα θα ήταν αυτό, να αλλάξουν οι συνθήκες. Αυτό είναι έτσι κι αλλιώς. Είναι μέσα στον προγραμματισμό μας. Αλλά ας πούμε να αλλάξουν οι συνθήκες, δεν τον βγάλαμε, δεν τους βγάλαμε πως είναι 6-7. Το δεύτερο σκέλος της δηλώσεις όχι, του, των δηλώσεων. Δύο είπε ο Παραγιώτης. Δεν είναι, είναι δύο, ήταν τρεις, ήταν τρεις
πέθανε ο ένας, μείνανε δύο στον Κορυδαλό. Μείνανε δύο εκεί. Υπάρχουν τα περιφερειακά που είναι 5-6 ακόμα. Ναι. Εντάξει. 90 χρονών, με καρκίνο και τέτοια. Οι δηλώσεις του είχαν και ένα δεύτερο σκέλος και μάλιστα έτυχε να τις κάνει εδώ στην εκπομπή μας για το διάλογο με τους κουκουλοφόρους. Παρότι προφανώς αυτό το διάλογο δεν τον θέλουν οι κουκουλοφόροι. Αυτό είναι αναφυσβήτητο. Ούτε λοιπόν. Από ό,τι αποδεικνύεται, ότι τα κάψανε και 5 φορές. Ναι, αλλά ούτε εμείς κάνουμε διάλογο με τους κουκουλοφόρους. Έτσι είπε ο κ. Παρασκευόπουλος. Το είχε πει τώρα όταν ξεκίνησε. Παιδιά, μην με πείτε. Έχει πει 100 φορές. Δεν ξέρω τι γραμμή πίσω από τους κουκουλοφόρους. Μα την ξέρει, αλλά την περνά στου υπουργού σου. Είναι δυνατόν να πει ότι εμείς κάνουμε διάλογο με τους κουκουλοφόρους. Και μάλιστα με κάθε ανθρώπινο όνει. Πίσω από τις κουκούλες κρύβονται ανθρώπινα όντα. Εντάξει. Δεν είναι ψέματα αυτό. Όχι, δεν είναι ψέματα, αλλά ρωτάμε αν η πολιτική σας είναι αυτή. Γιατί οι κουκουλοφόροι σίγουρα δεν θέλουν το διάλογο μαζί σας. Αυτό απεδείχθη. 5 φορές θα έχουν κάψει. Εκτός αν εννοούσε, εγώ δεν το είδα. Πουθενά δεν είδα τη φράση. Γιατί εντάξει, εσείς δημοσιογράφοι είσαστε. Κάπως τα απλοποιούμε. Τα έχουμε γραμμένα, όχι, δεν τα απλοποιούμε τίποτα. Μην μας λέτε κιόλα ότι τα παραποιούμε. Όχι, δεν είπα παραποιείτε. Φοβήθηκα, μην πείτε κάτι τέτοιο. Με συγχωρείτε. Εγώ ξέρω τι λέω. Απλοποιείτε, είπα. Δεν είπα παραποιείτε. Απλοποιείτε για να γίνει και πιο έντονη η συζήτηση. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά δεν μπορεί να είπε. Δεν μπορεί να είπε ότι έχουμε διάλογο. Αυτό που μπορεί να είπε. Γιατί είναι και διανοούμενος, είναι και φιλόσοφος. Εγώ συμφωνώ και είναι και πολύ. Φιλόσοφος, μάλιστα, λοιπόν. Μπορεί να είπε ένα διάλογο νοητό. Ναι. Τον νοητό διάλογο. Ναι, δεν το νοητό διάλογο. Έτσι, η πρακτική μας έτσι, είναι σε επικοινωνία. Με σας ένα θαυμάζω, διάλογο. Ειλικρινά σας θαυμάζω. Έτσι δεν είναι. Σας θαυμάζω, ειλικρινά, Υπουργέ. Ναι, αλήθεια. Με το μεταναστευτικό, με τους μετανάστες, κύριε Υπουργέ, τι θα κάνετε. Η κατάσταση είναι ζωφερή, όπως ξέρω. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ. Είδαμε αυτά τα φοβερά, τις φοβερές εικόνες στην ΚΟΕ, που δεν είναι μόνο στην ΚΟΕ, είναι στη Μυτιλήνη, στη Χίο, είναι σε όλα τα νησιά. Και η κριτική που σας ασκείται είναι ότι εν τέλει παίρνετε τους μετανάστες και τους ξεφορτώνετε στην Ομόνοια. Το θέμα του μεταναστευτικού. Με αποτέλεσμα να έχετε επισύρει και την οργή του Καμίνη. Εκτός όλων των άλλων. Εντάξει τώρα. Το θέμα του μεταναστευτικού, όπως ξέρετε, είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ δύσκολο. Δεύτερον, η Ελλάδα έχει καταντήσει να είναι αποθήκη ψυχών. Γιατί είμαστε πέρασμα εδώ πέρα με τη συνθήκη δεν μπορούν να προωθηθούν προς την Ευρώπη. Άρα το πρόβλημα το μεταναστευτικό, αν δεν αντιμετωπιστεί ως ευρωπαϊκό πρόβλημα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ως τότε, Υπουργέ. Ως τότε τι λέτε, παιδιά, να τους στείλουμε στον τοίχο, να τους ανατινάζουμε τα πλοία. Μην μας βάζετε διαλόγια εμάς, ούτε κατά διάλογο. Ναι, αλλά μου τα βάζετε εμένα. Όχι, σας βάζουμε. Μου τα βάζετε εμένα. Μου λέτε πώς θα τα αντιμετωπίσω και ρωτάω, πέστε μου. Τι σχέδιο έχετε, κύριε Φραμπουργέ. Τι μπορεί να γίνει. Αυτό το σχέδιο είναι αμέσως μόλις λήξει 24 του μήνα και πάρουμε τα. Όπως πιστεύετε, ναι. Όπως θα γίνει. Και πάρουμε τα λεφτά που μας χρωστάνε. Πάρουμε το χρήμα, καβατζώσουμε το χρήμα, πες το. Και πάρουμε τα λεφτά, θα ξεκινήσει μια πραγματικά μεγάλη συζήτηση στα ευρωπαϊκά φόρουμ και στο Eurogroup και παντού και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το τι θα γίνει με το θέμα των μεταναστών. Δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Εγώ να σας πω κάτι, με αυτά που γίνονται τώρα στην περιοχή προβλέπω χιλιάδες να έρχονται. Δύο εκατομμύρια είναι στην Τουρκία. Δηλαδή, άρα το ερώτημα το πώς θα αντιμετωπίσουμε εμείς αυτό το θέμα είναι πρόβλημα συνολικό όλων των Ελλήνων, είναι πρόβλημα της κυβέρνησης. Είναι πρόβλημα της Ευρώπης. Θα βρείτε και μια διάμεση λύση μέχρι τότε. Αν η Ευρώπη κάνει δύο χρόνια να το λύσει. Και μαζευτούν εδώ πέρα άλλο ένα εκατομμύριο, δεν πάνε στην Ομόνοια. Είναι εκτός ελέγχου η κατάσταση. Ναι. Δεν ξέρω πια. Εγώ το μόνο τρόπο που βλέπω είναι να τους δώσουμε διαβατήρια. Εγώ. Ναι. Για αυτό σημαίνει γιατί κατάργηση της ενδείξης του Σέγγεν. Δεν ξέρω. Άμα με πιέζουν, δεν λύνει η Ευρώπη το πρόβλημα. Δεν το λύνει. Άρα έχει δίκιο ο Καμένος που το λέει. Δηλαδή, δεν λέω αν το λέει ο Καμένος, δεν άκουσα. Όχι, αλλά πέστε μου πώς θα λυθεί. Ό,τι δεν σ' αρέσει δεν τα ακούς. Όχι, λέω πώς θα λυθεί, μπορεί να μου πείτε. Πώς θα λυθεί.
Βεβαίω, τι να ρωτήσω. Όταν ένα πρόβλημα. Κοιτάξτε να ρωτήσετε. Όταν ένα πρόβλημα. Είμαστε εμεί μπλαμπουράκι και στάκα εκπομπή. Όχι, αν ένα πρόβλημα είναι άλυτο. Είναι εκτό ελέγχου η κατάσταση. Ο γόρδιο δεσμό χρειάζεται. Αν ένα πρόβλημα είναι άλυτο. Άλυτο. Όταν έρχονται 100.000, ένα τρόπο υπάρχει. Ή να του γκρεμίσει και να πνιγούνε. Όχι, να μην. Έτσι. Ή να του στήσει τον τοίχο. Δύο. Όχι. Ή να γεμίσει την Ελλάδα στρατόπεδα. Τρία. Δηλαδή, τι 3.000. Άμα έχεις, άμα πρέπει να βάλει 500.000 μέσα, τι στρατόπεδα θες. Φτιάξαμε το στρατόπεδο στην Αμυδαλέζα, έπαιρνε 3.000 μέσα. Καλά, συνθήκες, μην το συζητάτε. Τι είδου στρατόπεδο ήταν. Συνθήκες απαράδεκτες. Ναι. Εμείς λοιπόν. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εξανθρωπίσουμε αυτά τα κέντρα φιλοξενίας. Οκ. Okay. Άρα λοιπόν, Υπουργέ μου, πρέπει να βγει ο Πρωθυπουργός στο τζάκι μπροστά στο Μαξίμου και να πει, παιδιά, το μεταναστευτικό είναι άλυτο. Όχι, ναι, να πει, όχι είναι άλυτο, να πει ότι λύνεται με ευρωπαϊκές. Εντάξει, και θα το παλέψουμε εκεί και μέχρι λέμε, να το παλέψουμε εδώ δεν θα κάνουμε τίποτα. Και το λέμε συνεχώς. Όχι, θα κάνουμε μαζί με τους Ευρωπαίους. Και όταν λέτε εσείς όπως θα είμαστε το χάρη το θέμα, όπως λέμε και σαφώς και σιγά σιγά άρχισαν να το λένε και άλλες πολιτικές δυνάμεις τώρα, ότι το πρόβλημα του χρέους δεν είναι ελληνικό, το πρόβλημα του χρέους είναι πανευρωπαϊκό. Χρωστάνε πάνω από 13. Οι ευρωπαϊκές χώρες. Συμφωνούμε. Πάνω από 13. Συμφωνούμε, αλλά είναι θέμα υπάρξει χρόνου και προτεραιοτήτων, Υπουργέ μου. Χρωστάνε πάνω από 13, αλλά μέχρι να λυθεί το θέμα του γερμανικού χρέους, εμάς 25 του μήνα θα το λύσουμε. Γι' αυτό το λύσουμε. Αυτοί έχουν και ένα βάτσο 5 χρόνια. Δεν είναι το γερμανικό. Μίλησα για το γαλλικό, για το ιταλικό, για το ιταλικό, 2,5-3. Δηλαδή θέλω να πω πώς, ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και όλοι μας και τα πολιτικά, οι πολιτικές δυνάμεις και όλοι μας και η Ευρώπη ότι αυτό το πρόβλημα θέλει συνολική αντιμετώπιση. Το πρόβλημα εγώ σας λέω, το μεταναστευτικό μας ξέρεις ποιο είναι, όχι. Εγώ σας λέω, πες ότι πιέζουν εμάς. Εάν στις χώρες που τροφοδοτούν υποχρεωτικά με μετανάστες ή με πρόσφυγες την Ευρώπη μέσω της Ελλάδος περάσει η άποψη που ξέρετε πόσο γρήγορα κυκλοφορούν αυτά ότι η Ελλάδα είναι χώρα φιλική στην είσοδο αυτών των ανθρώπων ναι. Και ότι ψάχνει έναν τρόπο να τους στείλει αυτή στην Ευρώπη θα πλακώσουν περισσότεροι. Με συγχωρεί, δηλαδή πρέπει έχει να έχει περάσει δύο λεπτά. Μέχρι τώρα, πριν δύο μήνες που δεν είμαστε εμείς κυβέρνηση ναι. Είχε περάσει άλλη γραμμή. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι, δεν έχει περάσει αυτό που λέμε τώρα. Μάλιστα. Ούτε εμείς έχουμε αυτή τη γραμμή. Ναι, αλλά ας πούμε. Ούτε αυτή, λέω. Είχε περάσει η προηγούμενη γραμμή. Mm. Αυτή μείωσε το μεταναστευτικό ρεύμα. Δεν το ξέρω. Σκληρή. Δυστυχώς όχι. Δεν το μείωσε. Δεν το μείωσε. Το αύξησε. Ναι, το αύξησε. Η σκληρή γραμμή. Η σκληρή. Γιατί? Δεν το αύξησε. Εκ του αποτελέσματος. Πόσα γίνει. Καθίστε να δούμε όμως, γιατί τώρα μας πιέζει και ο χρόνος. Έτσι δεν είναι. Η δήλωσή σας όμως. Δηλαδή ότι... θέλω να πω ότι στα πράγματα τα οποία, στα θέματα τα οποία δεν βρίσκουμε εμβαλωτικές λύσεις. Πρέπει να δίνουμε λύσεις οι οποίες θα απαντάνε ουσιαστικά στο πρόβλημα. Όταν λέτε λοιπόν ότι αν δεν βοηθήσουν οι Ευρωπαίοι, δεν αποφασίσουν να πάρουν μέτρα, θα τους δώσουμε διαβατήρια, αυτό ντάξει. Είναι μια. Είναι μια σας σκέψη, είναι. Αυτό είναι. Όταν βλέπεις ότι είσαι σε. Δεν μπορούμε να τους δώσουμε πρώτα γιατί καταργείται. Διότι και να τους δώσεις, τους γυρνάνε πίσω. Δεν είναι. Τότε το ξέρω λέτε, αυτό. Λοιπόν, αυτό. Μα δεν είπατε ότι είναι αδιέξοδοι. Η πολιτική και πρέπει από κοινού να το κάνουμε. Και αυτό το είπα σαν παράδειγμα ότι και αυτό δηλαδή να κάνει. Οι Ευρωπαίοι τι να κάνουν, κονδύλια για να. Δηλαδή, τι, όταν λέτε οι Ευρωπαίοι. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Να φυλάξουμε τα σύνορα, αλλά όχι. Αλλά πρώτα πρέπει να.